Νομίζω ότι για μας τους νέους δρόμους η τελική αποτίμηση δεν μπορεί παρά να είναι μια αποτίμηση απογοήτευσης, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν καταλαβαίνουμε πως αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες ευθύνες στις οποίες πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συνεπείς και να τις αντιμετωπίσουμε με καθαρό πνεύμα. Σίγουρα δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα, αλλά μπορώ να πω ότι ο συνδυασμός μας βρέθηκε σε μια συγκυρία προεκλογική και εκλογική, η οποία καθόλου δεν τον ευνοούσε και στην Αρκαδία και σε όλη την Πελοπόννησο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η τελική καταγραφή του αποτελέσματος για μας δεν είναι αυτή η οποία πραγματικά αντιπροσωπεύει την άποψη που έχουν οι εκλογές της Πελοποννήσου για εμάς και για το συνδυασμό μας. Θέλουμε να μας πείτε, είμαστε σήμερα Πέμπτη, λίγες ώρες πριν το δεύτερο γύρο. Υπάρχει κάποια συνεννόηση με κάποιον από τους συνδυασμούς? Καμία συνεννόηση. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Είχαμε πει καθ' όλη τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα ότι μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο εμείς θα έρθουμε ως μια δύναμη συνένεσης, συνεννόησης και πνεύματος συνεργασίας. Αυτό θα το κρατήσουμε, αλλά βέβαια μια τέτοια δέσμευση και μια τέτοια βασική αρχή, πολύ νωρίς στο προεκλογικό αγώνα, δεν μπορεί από κάποιους ότι θα είμαστε στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο μια δύναμη η οποία θα διεκδικεί με όλους τους τρόπους την ευρύτερη συνεργασία, τη συνεννόηση. Θα είμαστε μια δύναμη η οποία θα βασίζεται στο πνεύμα της συνεννόησης και της επιδίωξης ευρύτερων συνεργασιών. Αυτό όμως, αυτή η βασική αρχή, την οποία πολύ νωρίς είχαμε διατυπώσει στον προεκλογικό αγώνα, δεν έχει καμία σχέση με παρανοήσεις οι οποίες μπορεί τα τελευταία 24 ώρα, ίσως και με ευθύνη κάποιων από εμάς στην παράταξη, έχουν αρχίσει να διαχέονται. Άλλο πράγμα είναι να επιδιώξεις με το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο ευρύτερες συνεργασίες και άλλο πράγμα είναι να μιλάς μέσα στην εβδομάδα πριν από την δεύτερη Κυριακή των εκλογών για συνεργασίες ή για επιλογές. Ξέρετε, οι νέοι δρόμοι, οι ψηφοφόροι, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι τους, οι ψηφοφόροι του συνδυασμού μας, δεν μπορούν παρά να έχουν την Κυριακή μία συγκεκριμένη επιλογή. Και αυτή είναι να μην συμβάλλουν με κανένα τρόπο, δεν θα μπορούσε να γίνει άλλωστε αυτό, στις επιδιώξεις συγκεκριμένου κόμματος, οι οποίες είναι επιδιώξεις που πολύ απέχουν από την αυτοδιοικητική βούληση, από την αυτοδιοικητική σκέψη και από τις αυτοδιοικητικές στοχεύσεις που θα έπρεπε όλοι μας να έχουμε ως άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Θέλω να πω με σαφή τρόπο ότι οι ψηφοφόροι των νέων δρόμων δεν θα συμβάλλουν τη δεύτερη Κυριακή στη προσπάθεια κάποιων να χρησιμοποιηθεί η εκλογή Περιφερειακής Αρχής και στην Πελοπόννησο ως αιχμή του δόρατος για ευρύτερες κομματικές πολιτικές σκέψεις και ευρύτερους κομματικούς σχεδιασμούς. Είναι ευθύνη
όλου του προοδευτικού χώρου να μην επιτρέψει, τουλάχιστον στην Πελοπόννησο, νεοφιλελεύθερες πολιτικές, κομματικές επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας, να βρουν όχημα, μία εκλογή η οποία πρέπει εδώ που φτάσαμε να γίνει με όρους αυτοδιοικητικούς και μόνο αυτοδιοικητικούς.